Συζητάμε το σημερινό νομοσχέδιο σε μία, θα το λέγαμε, αποκαλυπτική συγκυρία. Μια αποκαλυπτική συγκυρία για το χαρακτήρα του κράτους. Ένα κράτος που, όσο και αν προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι ουδέτερο, είναι βαθιά ταξικό. Είναι ένα αστικό κράτος. Και αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, στο πώς το κράτος αυτό στις σημερινές συνθήκες διαχειρίστηκε τις επιπτώσεις από την χιονόπτωση τη Μύδια. Κανένα ουσιαστικό μέτρο ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις, παρότι γνώριζε έγκαιρα και είχε προειδοποιηθεί. Η τακτική την οποία ακολούθησε ήταν λογική, του βλέποντας και κάνοντας, και επιβεβαιώθηκαν οι τραγικές ελλείψεις στο σχεδιασμό αντιμετώπισης της χιονόπτωσης στα μέσα, αλλά και στο προσωπικό το οποίο διέθεσε. Και όλες αυτές η κατάσταση είναι αποτέλεσμα ακριβώς της ταξικής πολιτικής, η οποία έχει βάλει το κέρδος στο επίκεντρο της ικανοποίησης των πολιτικών του κράτους σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, σε βάρος της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, βλέπουμε ακόμη και τώρα, μετά από 2 και 3 μέρες, χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν κάτω από καθεστώς διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για ποιος φταίει γι' αυτό? Εμείς το λέμε καθαρά. Ότι στον πυρήνα αυτές των επιπτώσεων και των φαινομένων των διακοπών του ρεύματος, όταν χιονίζει, όταν βρέχει, όταν υπάρχουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πολιτική απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τις συχνότατες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για την ενεργειακή φτώχεια κάτω από την οποία βιώνουν δεκάδες χιλιάδες λαϊκά στρώματα και λαϊκές οικογένειες στη χώρα μας. Η διάσπαση της καθετοποιημένης δομής της ΔΕΗ. Άλλη εταιρεία παροχής, άλλη εμπορία, άλλη διανομής. Η δημιουργία του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, εταιρείες, που αξιοποιούν κατά κύριο λόγο τις εργολαβίες και με τεράστιες περικοπές στη συντήρηση αλλά και στην αναβάθμιση του δικτύου. Έτσι λοιπόν, η ασφάλεια του δικτύου φαίνεται ως κόστος και προσλαμβάνεται ακριβώς ως κόστος. Τη στιγμή μάλιστα που μοιράζουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις σε επενδύσεις ΑΠΕ που σπέρνονται στα βουνά της πατρίδας μας. Και σε αυτή την κατάσταση είναι συνυπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις. Η κατάσταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα δίχτυα τα ενεργειακά είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών. Από τον νόμο, για παράδειγμα, του 2011 για την ενέργεια. Κύριε Πασχαλίδη, σας παρακαλώ να παρακολουθείτε τον ομιλητικό υπουργό. ΠΑΣΟΚ ή για τον κώδικα, για παράδειγμα, διαχείριση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εκτός από τις διακοπές ρεύματος, αδυναμία κίνησης στο μέσο μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Και από την άλλη μεριά έχεις την πίεση, τις απειλές από την εργοδοσία στους εργαζόμενους να κόψουν το σβέρκο τους για να μπορούν να πάνε κανονικά στις δουλειές τους. Είχε στο απαράδεκτο καθεστώς με τους διανομείς, όπου εκβιάζονταν από τις επιχειρήσεις να κάνουν τις διανομές κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες του παγετού. Είχαμε το κλείσιμο της Εθνικής Οδού για λίγα εκατοστά χιόνι. Και εδώ η ευθύνη για να διατηρηθεί η Εθνική Οδός καθαρή δεν είναι κρατική ευθύνη, είναι ευθύνη του παραχωρησιούχου. Άρα λοιπόν κάνετε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον παραχωρησιούχο να μην πάρει κανένα απολύτως μέτρο για να διατηρηθούν οι εθνικές οδοί καθαρές και ανοιχτές από το χιόνι. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα ζητήσουν και αποζημίωση οι παραχωρησιούχοι, γιατί στις συμβάσεις παραχώρησης προβλέπεται αποζημίωση των παραχωρησιούχων όταν υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης μη εκτέλεσης του μεταφορικού έργου. Τέτοιες είναι και αυτές οι συνθήκες τώρα. Αντί λοιπόν να φροντίσουν αυτοί να έχουν ανοιχτούς εθνικούς δρόμους, θα τους αποζημιώσετε και από πάνω.
Και από αυτή την άποψη, το ερώτημα το οποίο πλανάται είναι ποιος φταίει. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε ο κύριος Τσακαλώτος, διαβάζοντας ένα απόσπασμα της κριτικής που έκανε η Νέα Δημοκρατία σε αντιπολίτευση. Τι άλλαξε? Είχαμε μια αλλαγή των ρόλων, ίδια επιχειρηματολογία. Από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από την εκάστοτε αντιπολίτευση. Γιατί προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι όλοι μαζί ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά. Δεν είναι ζήτημα ανικανότητας της εκάστοτε κυβέρνηση να πάρει μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Αλλά είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων που όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει. Γιατί άραγε να έχουμε ένα αστικό κράτος το οποίο είναι πανίσχυρο όταν χρειάζεται να ανακαταστήλει τις αντιδράσεις των εργαζόμενων, των φοιτητών, των συνταξιούχων, το οποίο είναι ευέλικτο όταν χρειάζεται να ικανοποιήσει τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομήλων, όταν είναι αποτελεσματικό για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως για παράδειγμα της αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής, και την ίδια στιγμή να παρουσιάζεται ως ιανός, ότι είναι ανίκανο, ότι είναι δυσκίνητο στα ζητήματα που αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε σεισμούς, σε πλημμύρες, σε φωτιές, σε χιονοπτώσεις. Έτσι λοιπόν δεν είναι. Είναι θέμα το τι ακριβώς προσανατολισμό περιεχόμενο, ταξικό χαρακτήρα έχει αυτό το κράτος. Και αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα από το σημερινό νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Για τα ζητήματα διαχείρισης του προσωπικού, αλλά και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Που βεβαίως η δημιουργία της ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, που την ψήφισε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν είναι άσφαιρα τα πειρά για το ποιος έχει την πατρότητα για τη δημιουργία της ΑΑΔΕ ή για το πώς θα οργανωθεί η επιχείρηση συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων, αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή με τη μία μορφή ή με την άλλη μορφή, ή αν θα είναι μια δημόσια, μια διεύθυνση που θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ακριβώς οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις νομοθετούν για τα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής και η ΑΑΔΕ εφαρμόζει. Και όλες αυτή η νομοθέτηση αλλά και η εφαρμογή είναι σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων. Αλήθεια, ας πάρουμε μια ιστορική αναδρομή. Είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση. Από τους φοροεισπράκτορες το πάλε ποτέ, πάντα σε ποιους στρεφόσατε? Ή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που είχε την ευθύνη, ποιος πίεζε τους αυταπασχολούμενους, τους μισθωτούς, τα λαϊκά στρώματα και νοικοκυρία, και ταυτόχρονα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μένανε στο ανεξέλεκτο των υποθέσεων αλλά και στην παραγραφή. Το ίδιο έχουμε και με την ΑΔΕ. Και μάλιστα, εμείς το λέμε καθαρά, ότι αυτά τα μέτρα και ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σημερινό νομοσχέδιο αποτελούν και τον προάγγελο και για άλλες δημόσιες υπηρεσίες, τόσο για τον τρόπο λειτουργίας όσο και για τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των εργαζόμενων και τα μισθολογικά τους δικαιώματα. Άλλωστε το τόνισε ο κύριος Υπουργός, ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε στην ΑΑΔΕ ένα σύγχρονο σύστημα αμοιβών. Ποιο είναι αυτό το σύγχρονο σύστημα αμοιβών που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στην ΑΑΔΕ? Ατομικό μισθολόγιο. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι πετάγεται στο καλάθι των αχρήστων και η συλλογική διαπραγμάτευση και η συλλογική σύμβαση. Στο δημόσιο όλες οι κυβερνήσεις το είχαν πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Και για τον ιδιωτικό τομέα και για το δημόσιο. Δεύτερον, το επίδομα θα δίνεται με βάση την επίτευξη στόχων, την ατομική επίτευξη στόχων. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Πρέπει να οργανώσει μια φοροεπιδρομή για να μπορέσει να πάρει το επίδομα. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση τι θέλει να εμπεδώσει, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής αρχής και την διαμόρφωση ενός πλαισίου φορολογικής συμμόρφωσης απέναντι στο λαό, που είναι άτακτος. Τρίτο ζήτημα, η σύνδεση του μισθού με τη θέση εργασίας, με το περίγραμμα της θέσης εργασίας. Και αυτό το περίγραμμα της θέσης εργασίας και με ποιο θα στελεχωθεί θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του προϊστάμενου και του διοικητή της ΑΔΕ. Επί της ουσίας, τι θέλετε να δημιουργήσετε? Ένα σώμα πρετοριανών μέσα στην ΑΔΕ. Αυτό θέλετε να δημιουργήσετε. Οι οποίοι θα είναι ακριβώς φωτιά και τσεκούρι
απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στα λαϊκά στρώματα και να εντατικοποιήσετε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι λοιπόν ο μηχανισμός, ο αποτελεσματικός, τον οποίο θέλετε να διαμορφώσετε στην ΑΔΕ για να μπορέσετε να πετύχετε τους αντιλαϊκούς φορολογικούς στόχους. Αλλά και στα άλλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται, επιτρέψτε να κάνω μια-δυο αναφορές στον χρόνο που μου μένει. Για τη ρύθμιση για τις συντάξεις. Πανηγυρίζει ότι η κυβέρνηση θα δώσει γρήγορα τις προκαταβολές για τις συντάξεις. Σοβαρά μιλάτε εδώ, αλλάξετε τον νόμο σας. Ο δικός σας νόμος δεν έλεγε ότι θα δίνετε ως προκαταβολή το 80% της σύνταξης που αναλογεί στους μισθούς των τελευταίων 12 μηνών. Αυτό θα του δώσετε? Όχι. 360-380 ευρώ θα του δώσετε. Δηλαδή ένα φιλοδόρημα θα του δώσετε. Δεν του δίνετε προκαταβολή της σύνταξης, φιλοδόρημα του δίνετε για να μπορέσει να επιβιώσει κατά από άθλιες συνθήκες. Και όχι προκαταβολή της σύνταξης. Αντίστοιχη η λογική διαπνέει και την ευνηδιαστική τροπολογία την οποία έφερε ο κύριος Αβγενάκης. Τροπολογία πάνω στην τροπολογία. Αντί λοιπόν να τον ενδιαφέρει τον Υπουργό Αθλητισμού για τα προβλήματα που βιώνουν οι αθλητές, γιατί ότι έχει μπει ο αθλητισμός και γενικά οι αθλητικές δραστηριότητες και η άθληση σε μόνιμο καθεστώς lockdown, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ακριβώς το πώς θα ελέγξει ο Υπουργός και η κυβέρνηση κατ' επέκταση τις ομοσπονδίες. Γι' αυτό φέρνει και αυτή την κατάπτυστη τροπολογία που παραβιάζει με κατάφορο τρόπο τα καταστατικά των ίδιων των αθλητικών ομοσπονδιών και επί της ουσίας ο ίδιος ο Υπουργός με υπουργική απόφαση θα καθορίζει τις εκλογικές διαδικασίες. Εκλογικές διαδικασίες που έχουν ήδη προκηρυχθεί, διορίζοντας τις εφορευτικές επιτροπές της αρεσκίας του, μεθοδεύοντας ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που δεν είναι αδιάβλητες. Εκπροσώπου του ειδικού αγορητή της Ελληνικής Λύσης, που απευθύνθηκε στο ΚΚΕ. Δεν πρέπει να του φταίει το ΚΚΕ, όταν η Ελληνική Λύση υιοθετεί προτάσεις και επιχειρηματολογία πολιτική, την οποία έχει χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί η Χρυσή Αυγή. Άλλου πρέπει να ψαχτεί. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς το λέμε καθαρά στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα. Δεν πρέπει να δείξουν κανένα άλοθη, αλλά και καμία εμπιστοσύνη στο κράτος. Είτε αυτό ονομάζεται επιτελικό, είτε ονομάζεται ψηφιακό κράτος. Είναι και παραμένει ένα αστικό κράτος, καθώς και στους μηχανισμούς του. Γιατί ακριβώς μέσα από αυτές τις πολιτικές που ασκεί το αστικό κράτος επιδιώκει να χειραγωγήσει το λαό, να μειώσει τις απαιτήσεις του, να το μάθει να ζει με την ταλαιπώρια, με τους κινδύνους για τη ζωή του. Ενώ αντίθετα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες και να προστατεύσει τη ζωή του. Αλλά αυτό σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα και οι αιτίες αυτές έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι πολιτικές που στηρίζουν τις προτεραιότητες και εξυπηρετούν τα μονοπόλια και τα συμφέροντά τους. Απέναντι σε αυτά πρέπει να συγκρουστεί και απέναντι στις κυβερνήσεις και στο αστικό κράτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.